Να πω καλημέρα και να με ακούσετε, κύριε Παπανικολάου. Πώς είστε? Καλημέρα σας, κύριε Δουλειράκη. Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω τι να σας ρωτήσω. Ειλικρινά το λέω. Μιλάω με έναν κλινικό ψυχολόγο, μιλάω με έναν άνδρα. Κακοποιητικές συμπεριφορές που μπορεί να μιλάμε για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά εγώ λέω ότι αυτό το φαινόμενο επηρεάζει ή αυτή η στάση επηρεάζει όλα τα μέλη μιας οικογένειας μέσα σε ένα σπίτι. Τα παιδιά, τους υπόλοιπους ενδεχόμενα που βρίσκονται κοντά σε αυτό το περιβάλλον και δημιουργεί άλλου είδους παρενέργειες και ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά που δεν αφήνει κάποιον να ηρεμήσει. Έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή, έλλειψη ανθρωπιάς, αυτές οι κακοποιητικές συμπεριφορές. Σίγουρα κακοποιητικές συμπεριφορές, οι οποίες αφήνουν ανεξίτηλο το σημάδι τους τόσο στις παιδικές ψυχές, οι οποίες ζουν και αυτές ένα δράμα πολλές φορές. Γιατί ας μην ξεχνάμε, κυρία Δουλειαράκη, ότι μιλούμε για κακοποιητικές συμπεριφορές οι οποίες αφορούν τα πιο αδύναμα, εντός εισαγωγικών, τα πιο αδύναμα μέλη της οικογένειας, δηλαδή κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά. Ξέρετε, εδώ θα μιλήσω για μια παλιότερη έρευνα στο Ευρωβαρόμετρο, που το 34% των Ελλήνων γνωρίζει στον περίγυρο ή στη γειτονιά του κάποια γυναίκα που έχει πέσει θύμα βίας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ένα μυστικό το οποίο δεν είναι και τόσο μυστικό. Δηλαδή, το 1 τρίτο περίπου των Ελλήνων γνωρίζουμε πολύ καλά μια κατάσταση η οποία έχει συμβεί στη γειτονιά μας και δεν έχουμε μιλήσει. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα. Από φόβο, λόγω ταμπού. Από φόβο, λόγω ταμπού, γιατί... λόγω του ότι, ξέρετε, δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε μια κατάσταση, λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε. Θα μιλήσω για παράδειγμα χαρακτηριστικά στην τελευταία περίπτωση της ατυχούς νεκταρίας, η οποία έπεσε θύμα από το σύζυγό της, από τον πρώην σύζυγό της, όπου άκουσα δυστυχώς πολλούς συμπατριώτες της να μιλούν για κάποια στιγμή, για ατυχή κατάληξη ενός περιστατικού. Προφανώς δεν είναι έτσι. Ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, αυτό που λέμε όλοι και που πολλές φορές δυστυχώς προτρέπουν σε υπομονή και καρτερία, νομίζω ότι τελικά ότι όλα θα φτιάξουν, τελικά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Όλοι εκείνοι που τελικά πέφτουν από τα σύννεφα όταν έχει γίνει το κακό, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και πάνω απ' όλα θα έπρεπε λίγο πιο πολύ όλοι μας να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και να καταγγείλουμε να μιλούμε για παρόμοιες συμπεριφορές. Κύριε Παπανικολάου, μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τη λέξη ευαισθητοποιημένη ή εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης ή εμείς πιο ευαισθητοποιημένοι. Τελικά ευαισθητοποιημένοι ή συνειδητοποιημένοι για να αλλάξουν όλα αυτά? Νομίζω ότι και τα δύο πρέπει να συνεπάρχουν, κυρία Δουλγεράκη. Νομίζω και συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι. Ξέρετε, η ευαισθητοποίηση έχει να κάνει περισσότερο με το ότι εγώ μπορώ να καταλάβω αυτό που περνάει ο άλλος. Μπορώ να έχω να συνειδητοποιήσω αυτό το οποίο περνάει ο άλλος, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι ο γείτονας, η γειτονισά μου, μπορεί να είναι ένα άτομο του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, του έμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, του έμεσου φιλικού περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα όμως πρέπει να είμαστε και συνειδητοποιημένοι πολίτες και να γνωρίζουμε, αν το θέλετε, το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, το πώς θα μπορέσουμε να καταγγείλουμε, το πού θα μπορέσουμε να αποταθούμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε μια κατάσταση η οποία μπορεί να φαίνεται αδιέξοδη. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό πάντα με την ίδια έρευνα που σας έλεγα προηγουμένως, φαίνεται ότι το 52% των συγκεκριμένων γυναικών μιλούν στην οικογένειά τους. Το 27% σε συγγενείς και φίλους και μόνο το 19% μιλούν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μάλλον θα πρέπει και οι ίδιες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλοι εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε στον χώρο της ψυχικής υγείας, περιλαμβάνω και τον εαυτό μου, ως ένα σημείο θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο να γνωρίζουμε κάποια πράγματα και πάνω απ' όλα να απενοχοποιήσουμε το ότι τελικά κάποια θύματα θα μπορέσουν να αποτανθούν σε εμάς, ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεδιπλώσει ένα κουβάρι, το οποίο κουβάρι αρχικά μπορεί να φαίνεται ότι δεν ξεδιπλώνεται, αλλά νομίζω ότι αρκεί να ξεκινήσουμε από μια άκρη και σιγά 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 τα πράγματα θα βρουν. Είναι ευτύχημα και ας το πάρουμε ως δεδομένο ότι υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν μέλη οικογενειών που δεν κλείνονται μέσα στο καβούκι τους, δεν κλείνονται μέσα σε τέσσερις στίχους, μιλούν και αυτό είναι το παρήγορο, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει
αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Δεν λέω να εξαλειφθεί, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να είναι και ουτοπικό. Πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη αυτοκριτική, ένα πολύ μεγάλο κύκλο στη ζωή του, να αναθεωρήσει πράγματα και δεν είμαστε όλοι διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, ως πρώτο σημείο, ότι δειλά βήματα γίνονται. Από την ευαισθητοποίηση, ότι πάμε στη συνειδητοποίηση, έρχομαι σε αυτό από την άλλη, που εσείς πριν από λίγο αναφέρατε, κύριε Παπανικολάου, και νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το πού πάω, πώς πάω, πόσο εύκολα πάω, με ποια διαδικασία πηγαίνω, διότι όταν ξέρεις ότι έχεις απέναντι ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δυσκίνητος, ότι έχει αρκετή γραφειοκρατία, ότι παραπέμπεσαι από γραφείο σε γραφείο και αν δεν υπάρχει κάτι σταθερό εκεί, για να μπορέσεις εσύ να πας, να μιλήσεις, εκεί να σταματήσει και άλλοι να αναλάβουν τη διαδικασία, εκεί το πράγμα κολλάει ακόμα περισσότερο. Γιατί λες τώρα θα γίνω βούκινο, ε? Ναι, γιατί λες τώρα θα γίνω βούκινο, γιατί ίσως δεν θέλεις να μπλέξεις εσύ ο ίδιος, γιατί θεωρείς ότι σε μια παλιότερη σου προσπάθεια, ούτως ώστε να καταγγείλεις ένα περιστατικό, νομίζω έπεσε στο κενό όλη αυτή η προσπάθειά σου. Νομίζω όμως ότι, ξέρετε, τελευταία υπάρχει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση τόσο των στελεχών της ΕΛΑΣ, όσο και επιμόρφωση των δικαστικών αρχών, οι οποίες νομίζω ότι έχουν δίκιο αότα, ούτως ώστε να ακούσουν μια καταγγελία η οποία μπορεί να έρθει από όλους, ή να καταγράψουν μια καταγγελία η οποία μπορεί να έρθει από όλους μας. Αρκεί, ξέρετε, ο καθένας να μπορέσει να ξεβολευτεί από αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, όταν μιλούσατε προηγουμένως, είπατε κάτι πολύ σωστό, το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα λέγαμε ακατόρθωτο, να μπορέσει να εξαλειφθεί η βία. Η βία, δυστυχώς που το λέω αυτό, είναι ταυτόσιμη με την ανθρώπινη ύπαρξη, έχει συνυπάρξει με την ανθρώπινη ύπαρξη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το κυριότερο το οποίο ίσως οφείλουμε να κάνουμε είναι το να αντιμετωπίσουμε ίσως πρόπιστα το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης. Και λέω της παιδικής κακοποίησης γιατί, ξέρετε, με ένα μηχανισμό τον οποίο τον έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές, τα θύματα γίνονται θύτες. Ίσως γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο αυτό το οποίο το έζησαν ως θύματα κάποια στιγμή στη ζωή τους να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως θύτες. Άρα λοιπόν να μπορέσω να βγάλω από πάνω μου αυτό το οποίο το έζησα ως θύμα, να μπορέσω με κάποιο τρόπο να λειτουργήσω αυτή τη στιγμή ως πρωταγωνιστής. Προφανώς αυτό δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά συνεχίζει ένα καινούριο κύκλο, όπου μπαίνω δυστυχώς σε μια καινούρια κατάσταση και αυτό συνεχίζεται από γενιά σε γενιά σε γενιά. Νομίζω ότι ευτυχώς, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα στόματα έχουν ανοίξει. Μιλούν. Έστω και αν νομίζω ότι βλέπουμε πολλά λυπηρά γεγονότα. Ξέρετε, χαρακτηριστικά έτσι μου έρχεται συνειδημικά αυτό το οποίο διάβαζα, για παράδειγμα, εχθές. Έλεγε ότι από την 1η Ιουλίου η κυβέρνηση του γείτονά μας εδώ, το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που θέτει νομικά δεσμευτικούς κανόνες για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Και παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις εναντίον των γυναικών δεν έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο, οι γυναίκες στην Τουρκία νιώθουν πιο ευάλωτες από ποτέ. Και αν αυτό, ξέρετε, μας φαίνεται αρκετά μακρινό, θα ήθελα να μιλήσω για κάτι το οποίο είναι πιο κοντινό. Mm. Το οποίο αφορά εδώ τη γειτονιά μας, την Κρήτη, δυστυχώς που το λέω αυτό. Όπου διάβασα ότι κάνει πίσω, λέει, ο θείος ενός 19χρονου που τον βίαζαν ομαδικά. Δέχομαι, λέει, απειλές για τη ζωή μου. Αυτό ισχύει για εδώ, τη γειτονιά μας, την Κρήτη. Παραιτείται από δικαστικό συμπαραστάτης ο θείος ενός 19χρονου αμαία, ο οποίος έθεσε θύμα κακοποίησης λόγω, των απειλών των οποίων δέχεται για τη ζωή του. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι που πρέπει να σπάσει με κάποιο τρόπο. Δυστυχώς η βία υπάρχει. Βάζει λοιπόν, λέτε, παιδική κακοποίηση, βάζει τα θεμέλια της μελλοντικής κακοποιητικής συμπεριφοράς όλων εμάς. Αλλά ξέρετε, το θέτετε πάρα πολύ ωραία. Βάζει τα θεμέλια κακοποιητικής συμπεριφοράς που δεν έχει να κάνει όμως στη συνέχεια μόνο με τους άνδρες, γιατί υπάρχουν, μπορεί ναι μεν όχι τόσο τραβηγμένα, αλλά υπάρχουν και περιστατικά με θύτες γυναίκες, ναι. Άρα μας αφορά όλους. Βεβαίως με θύτες γυναίκες, δεδομένου του ότι, ξέρετε, έστω και αν στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η γυναίκα δεν λειτουργεί ως θύτης τη μετέπειτα ζωή της, αλλά λειτουργεί ως θύμα, δεδομένου του ότι έχει μπει στη διαδικασία να δέχεται την επιθετική συμπεριφορά, άρα μπαίνει αργότερα στη διαδικασία να δέχεται μια κακοποιητική συμπεριφορά από έναν σύντροφο, εντός εισαγωγικών βεβαίως σύντροφο, από έναν κακοποιητή σύντροφο, ο οποίος με κάποιο τρόπο την κακοποιεί όπως την κακοποιούσε και η πατρική της οικογένεια. Ή αντιθέτως, θα έλεγα, σε μια πιο υγιή, εντός εισαγωγικών βεβαίως, πιο υγιή προσπάθεια να βγάλει και από μέσα, με κάποιο τρόπο λειτουργεί κακοποιητικά προς τον σύντροφό της,
σε μια μειοψηφία των περιπτώσεων. Ωστόσο, νομίζω ότι και στις γυναίκες ισχύει αυτό, όχι σε τόσο μεγάλη έκταση όπως ισχύει στους άντρες, δεδομένου του ότι, όπως έλεγα, οι γυναίκες από θύματα συνεχίζουν συνήθως τη μετέπειτα ζωή του να λειτουργούν. Να είναι τα θύματα. Άρα λοιπόν, ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι ό,τι σπέρνουμε μέσα στο σπίτι μας, αυτά θερίζουμε ως συμπεριφορές και στη συνέχεια, ακόμα και μέσα από τις συμπεριφορές των παιδιών μας. Και αν εν κατακλείδη θέλουμε να πούμε, κύριε Παπανικολάου, ότι παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, τουλάχιστον ας κάνουμε κάτι καλύτερο δίνοντάς τους κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, να ξέρουν τι άνθρωποι θα βγουν. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, γιατί νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο χτίζουμε τον κόσμο του αύριο. Όπως έλεγα προηγουμένως, αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και εδώ ισχύει το όσο πιο νωρίς μιλήσουμε, όσο πιο νωρίς αποτανθούμε κάπου, τόσο πιο καλά. Είπα και κλείνω και με αυτό και όλο αυτό ότι υπάρχει εκπαίδευση, υπάρχει και ευαισθητοποίηση των στελεχών της Ελλάδας τελευταία και των εκπαιδευτικών επίσης. Ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε πρώτη επαφή με την παιδική κακοποίηση. Όπως επίσης υπάρχει και επιμόρφωση των δικαστών. Υπάρχουν εκεί ευήκοα όταν να δεχτούν να ακούσουν μια καταγγελία όλων ημών, οι οποίοι με κάποιο τρόπο, όπως έλεγα προηγουμένως, με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, ίσως σε ένα συντριπτικό ποσοστό, γνωρίζουμε στο άμεσο περιβάλλον μας κάποιο άτομο, κάποια γυναίκα η οποία έχει κακοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανικολάου. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.